Επειδή και εγώ είμαι από αυτούς που έχουν ασχοληθεί τα 18 χρόνια αυτά και έχω πάει πάρα πολλές φορές και με τους δημάρχους και πριν στο Υπουργείο Πολιτισμού και κάθε φορά που πηγαίναμε έφευγα χαρούμενος ότι αύριο θα ανοίξουμε το μουσείο, πιστεύω ότι και αυτά που θα κάνουμε τώρα, αν καταφέρουμε να τα κάνουμε, μόλις θα τελειώσουμε και θα είμαστε έτοιμοι και θα πάμε εκεί πάνω, θα μας βρούμε κάποιο άλλο πρόσχημα. Θέλω να πω ότι ο απότερος του σκοπός δεν είναι να ανοίξει το μουσείο του Άσπρου. Το λέω γιατί τα 18 χρόνια αποκτούμε. Και πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε ο σύλλογος κάθε λίγο και λιγάκι να τους κεντάει και να φοβόταν ότι μην μας κάνουν τίποτα αυτοί, θα τα είχαν πάρει όλα από εδώ. Δεν θα είχε μείνει τίποτα. Παρά μόνο ο ιερός χώρος. Ευχαριστώ. Το σχέδιο είναι πολύ ωραίο. Ναι. Ναι. Ότι κάθε χρόνο μας στέλνει και συγχαρητήρια οι προϊσταμένοι πάνω. Για τις βοήθειες που έχουμε προσφέρει. Ιδιαίτερα. Αλλά από εκεί που δεν σχολιάζουν τέτοια πράγματα. Πάντως κάποια στιγμή φτάσαμε, πηγαίνοντας με τον κύριο Τάκη οι δυο μας και με την επιμονή του Κοντοζαμάνη ότι θέλω να ανοίξει το μουσείο, φτάσαμε το 2015 να ανοίξει το μουσείο. Αλλά δυστυχώς για πολιτικούς λόγους ατυχήσαμε. Ο σημερινός πρόεδρος της Βουλής ήταν υπουργός πολιτισμού, το οποίο επισκεφτήκαμε εγώ, ο Κώστας και ο υφυπουργός. Και μας υποσχέθηκε ότι αλλά έγιναν εκλογές μετά. Και μας υποσχέθηκε ότι σε λίγες μέρες θα στείλει την Γενική Γραμματέα εδώ στο Άστρο, σε επιτόπου να λύσει την Ευρωβουλευτική. Η οποία είναι μνήμερη για όλα και. Η οποία το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα, το ξέρω, μου το είπε και εμένα. Αλλά από εκεί και μετά μόνο γνωρίζει. Δεν. Όλοι το γνωρίζουν αυτή η φάση. Δηλαδή όλα αυτά που μας δάνε είναι προσχήματα. Δεν θέλουν να ανοίξουν τώρα. Μακάρι να αλλάξει η Μενδόνη και με το πηγαίνοντας αυτή την μελέτη να μας βοηθήσουν να το φτιάξουμε και να ανοίξει. Μακάρι. Εντάξει, Κωστά. Ξέχασα να σας πω προημέρως ότι μια μεγάλη δυσκολία στις αρχές που αναλάβαμε το σύλλογο ήταν ότι τα Βυζαντινά ανήκαν στην Κόρινθο και τα άλλα στη Σπάρτη. Όταν πήγαμε λοιπόν στη Σπάρτη, μας παραπέμπει στην Κόρινθο. Η Κόρινθος την ίδια μέρα μας παραπέμπει στη Σπάρτη. Αλλά έκανε ο υπουργός Σαμαράς όταν ήταν ένα νόμο, ο οποίος κάθε νομός έχει και την αυτοτελή αρχαιολογική υπηρεσία. Ήταν πολύ καλός νόμος και ισχύει τώρα. Δηλαδή τώρα είμαστε αποκλειστικά στην Τρίπολη. Πρώτα έπρεπε να πάμε εκεί. Αυτοί μεταξύ τους τρώγοντα και δεν ξέρω τι άλλο κάνανε και ο ένας από τον άλλο στο παλιά. Συναντήσαμε και αυτά τώρα. Αλλά στην Ελλάδα ζούμε, τα ξέρουμε όλοι.